Βρήκανε αυτά τα δυο κουτάβια, πόσα ήταν τρία. Ε, το παίξιμο τους ήταν αυτό. Εντάξει, τώρα οι άσκημες αυτές ήτανε... Δεν έπρεπε να γίνουν αυτά. Έτσι. Τώρα... Ναι, γιατί βλέπουμε τον εγκονόσης να το πετάει ψηλά το ναι, κουτάβι. Αυτό, αυτό, αυτό εννοώ, αυτό εννοώ. Αυτό δεν ήταν δηλαδή, παίξιμο. Τώρα, ήτανε λίγο θυμωμένο, ήταν λίγο τον... Ε παρακέντησαν οι υπόλοιποι, τα παιδιά εκεί, πόσοι ήταν και τι ήταν. Λογικά πρέπει να ήταν και άλλα παιδιά τώρα. Ποιοι ήταν, δεν ξέρει κανένα. Στον Ισαγγελέα αναμένεται να απολογηθούν τι επόμενε ημέρε τα δύο ανήλικα παιδιά από το Φλάμπουρο Σερών, τα οποία σε βίντεο το οποίο έχει γίνει ήδη viral, φαίνονται το ένα να κακοποιεί κουτάβια και το άλλο παιδί να προχωρά σε καταγραφή αυτών των πράξεων. Οι γονεί των παιδιών δεν μπορούν να πιστέψουν όλα όσα έχουν συμβεί και πώ τα παιδιά του προχώρησαν σε αυτέ τι αποτρόπαιε πράξει. Το σχεδόν δεκάχρονο αγόρι που εμφανίζεται να κακοποιεί τα κουτάβια μένει με του παππούδε του στο χωριό εδώ και ένα χρόνο μετά από ένα πολύ δύσκολο διαζύγιο των γονιών του. Πρόκειται για ένα παιδί που μετά από αυτό που συνέβη δεν μπορεί να βγει από το σπίτι του. Κλαίει συνεχώ και είναι κλεισμένο στο δωμάτιό του. Πήγαν τα παιδιά εκεί να παίξουν μπάλα. Είδαν τα κουταβάκια εκεί στο αυτό, ο ένα. τώρα. Μίλησαν... Ναι. Ε, τώρα, τώρα πώ το, τι λέει που πηγαίνω. Ε, ο μου είναι στο στεναχωρημένο. Παππού, συγγνώμη, γιαγιά, μαμά. της πατέρα δεν έχει. Ναι, ναι καταλαβαίνω. Ε, άρα δηλαδή τώρα κατάλαβε τι έκανε. Πώς δεν κατάλαβε. Τώρα κατάλαβε πολύ μάλιστα. Γιατί ακόμα mm. και στο σχολείο που πάει, στο... mm. δεν είναι τέτοιο παιδί ο δικό μου. Ειδικά αυτό, αν μιλήσετε μέσα στο χωριό, δεν είναι τέτοιο παιδί. Δεν είναι επιθετικό, δεν είναι δηλαδή. Πουθενά, πουθενά, πουθενά. Με το ποδήλατο του κάνει βόλτα, πάει στα μαθήματά του, πάει στο δάπ στο κάθε mm. μέρα. Αυτό. Ε, τώρα, σαν παιδάκι, κι αυτό 9 χρονών, 8 πόσο είναι, δεν θα βγει έξω στην πλατεία. Γι' αυτό έρχονται mm. τα παιδάκια στο χωριό, Παίσουν, κάνουν. παίζουν, κάνουν, κάνουν. Αυτό. Τίποτα παραπάνω. Δηλαδή, δεν μα έχει δείξει. Δεν για τέτοιο... Ο παππούς του μικρού δηλώνει πως το αγόρι είναι απελπισμένο μετά από αυτό που συνέβη και πως δεν ήθελε σε καμία περίπτωση να πάρει μια τέτοια έκταση το θέμα Μάλιστα όπως αναφέρει και στην Αθήνα αλλά και εδώ στο χωριό μεγάλωσε και συνεχίζει να ζει με σκύλους Ποτέ μα ποτέ όμω δεν είχε συμπεριφερθεί με ανάλογο τρόπο. Ε, με τα σκυλάκια είναι. Τα αγαπάει δηλαδή, Δεν ξέρω τώρα πώ του ήρθε αυτό το. Πώς έγινε ναι, αυτό, δηλαδή. Όλα, όλο αυτό ναι. να ρωτιόμαστε. Πώ ναι. είναι δυνατόν ένα παιδί που έχει μεγαλώσει με ζώα, που είναι σε χωριό, πώ ναι. είναι δυνατόν ναι. να το κάνει. στο χωριό τώρα ήταν, ναι. έχει ένα χρόνο. Ναι. Γιατί στην Αθήνα δεν είχε και η μάνα του δουλειά. Ε, Ήρθαν εδώ πέρα, ε, κάποια στιγμή του ξαναπήραν τη τηλέφωνο mm. τη μάνα του, ξαναέφυγε τώρα δουλεύει. Αναγκάστηκε τώρα, έφυγε από τη δουλειά και ήρθε εδώ. εδώ να δει το ταυτό τι, τι γίνεται, πώς και γιατί. Ας ελπίσουμε ότι θα τελειώσει αυτή η ιστορία με το πληροφορίο. Μακάρι, κόσμο. μακάρι παιδιά, γιατί είμαστε σε χάλια κατάσταση όλοι μας, και οι μεν και οι δεν που λέμε, ναι. έτσι, γιατί δεν είμαστε από πλουσίες οικογένειε. Είμαστε από... Mm. ο καθένα προσπαθεί να... να επιβιώσει. Α, με βλέπετε. Από, από, τη δουλειά έφυγα. Ένα παιδί με ειδικέ ανάγκε. Ένα παιδί που οι γονεί του, αν και διαζεγμένοι, φροντίζουν να είναι πάντα δίπλα του και να ακούνε τι ανάγκε του. Αυτό είναι ο μικρό Σωτήρης, ο οποίο, σύμφωνα με τον πατέρα του, δεν έχει αντιληφθεί τι έχει συμβεί, γιατί, αν και σχεδόν 14 ετών, το μυαλό του δεν μπορεί να κατανοήσει τι γίνεται λόγω των προβλημάτων που έχει. Ο Σωτήρης ανήκουμε στα αμαία. Έχει χαμηλή νοημοσύνη. Δεν μπορεί να διακρίνει το κακό από το καλό. Ένα. Το κρύο από τη ζέστη. Δηλαδή, μπορεί αυτή τη στιγμή να ζεσταίνεται και να λέει: κρυόνα". Ε, Το έχω συνέχεια στα σχολεία με τους γιατρούς του. Το παρακολουθούν συνέχεια. Τα δέσποτα εκεί, τα κουτάβια. Τα τάιζαν τα παιδιά. Εννοείται. Τα τάιζαν, τα μεγάλωσαν, ξεκινήσαν από μικρά, από γάλατα. Τα αγαπούσαν πάρα πολύ. Εγώ, ε, δηλαδή, δεν μπορώ, δηλαδή, μόνο με το βίντεο που βλέπω. Τότε αρχίζουν να αλλάζουν όλα. <Και> Μα είχαν τόσο πολύ αγάπη. Πήγα να πάρω γάλα 10,5 ευρώ η σκόνη. Λέω ρε παιδιά, θα βρούμε λέει, θα βρούμε. Έπαιρνε γάλα από εδώ από τη γεγιά. Πήγαινε στη γεγιά, άνοιγε το ψυγείο, έπαιρνε πήγε τα Ο μικρό Σωτήρη, σύμφωνα με τον πατέρα του, έχει υποστεί λόγω των ειδικών αναγκών του ισχυρό μπούλινγκ και το μόνο που ήθελε ήταν να έχει φίλου. Ήθελε να είναι αποδεκτό. Τα κουτάβια μάλιστα, όπω λέει ο ίδιο, τα είχαν αναλάβει όλα τα παιδιά μαζί και ήταν ένα από του λόγου που όλα τα παιδιά μαζευόταν για να παίξουν μαζί του. Το κάνανε πέρα. Και αυτό τώρα, όλοι παρέα πριν, είχαν αυτά τα κουτάβια σε αριθμό να μην πω ψέματα, εγώ θυμάμαι 8. Έτσι, αυτά, Λοιπόν, είναι, τα κουτάβια αυτά είναι αδέσποτο. Ναι. Ένα αδέσποτο άσπρο μεγάλο σκυλάκι, έτσι, γιατί και εγώ σκυλιά έχω. Εγώ, εγώ με τα ζώα, εγώ του 18 τα ταΐζω. Για τα χελιδόνια φροντίζω, που είναι εδώ η φωλιά τους. Λοιπόν, το διώξανε, το κάνανε πέρα. Αυτός, αφού έχουν τα κουτάβια, θέλει να δει το κουτάβι του. Με ποια προϋπόθεση θα πάει, γιατί ξέρει είναι τα κουτάβια. Ήταν έξω από το χωριό του, το γήπεδο που έχουμε. Σύμφωνα με τον μπαμπά του, ο Σωτήρης είδε το φίλο του να πετάει το κουτάβι στον αέρα και τότε του είπε να σταματήσει. Αυτό βέβαια, παρότι το μυαλό του δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε. Το κουτάβι ήταν και ο άλλο εκεί και επειδή ήταν δικό του το κουτάβι, με το όνομα Σπύρου, που ο καθένας ναι. από την παρέα έχει το δικό του κουτάβι, άρχισε να το τυρανάει μπροστά του. Αυτό δεν έχει την αντίδραση. Ο άλλο είναι πιο μικρό, είναι 9, δεν ξέρω στα 10, και αυτό 13 στα 14. Ναι, αλλά η νοημοσύνη είναι κάτω. Λοιπόν, τον έφτιαχνε τι ήθελε. Άρσε να παίρνει το κουτάβι και ο σωτήρη. Είπαμε, δεν καταλαβαίνουν την αίσθηση του φόβου ή του κακού. Όταν γίνεται σε. Όχι βία, το βίο το καταλαβαίνουν, φοβούνται το βίο. Αλλά έτσι όπω γινόταν αυτό, όταν άρχισε να κλείνουν τα σκυλάκια και όλα αυτά εδώ, κάποια στιγμή πετάγεται και λέει: Πάει κάποια στιγμή. Δηλαδή, όσο και να μην σου κόβει, δηλαδή εντελώ να είναι. Ακόμα και μονγκό να είναι ο άλλο, θα πει μη το κάνει. Μη το κάνει. Λοιπόν, ο με ο το εξή. Ναι. Ο Σωτήρη, αφού έγινε η βιντεοσκόπηση, έφυγε. Ο μικρό κατέγραψε όσα έγιναν και έστειλε το υλικό σε μία φίλη του για να μοιραστεί τον πόνο του, καθώ είδε το κουτάβι που τάιζε από πολύ μικρό, όπω και τα άλλα παιδιά ένας εκ των φίλων του να το πετάει στον αέρα και να το κλωτσάει. Ο Σωτήρης έκανε τη βιντεοσκόπηση για να δείξει τη φίλη του ότι σκοτώνουν το κουτάβι του. Μάλιστα. <Και> Κατάλαβες, σκοτώνουν το κουτάβι μου τη φίλη του, που η φίλη του το παίρνει η μάνα της και κάνει την κοινοποίηση και το βρίσκουν οι ζωοφιλικοί. Εντάξει, και φτάσαμε εκεί. Αυτή ήταν η αιτία και κατέληξε έτσι. Και από την αντίδραση που δεν μπορεί να, να αντιδράσει, να πει, ε, μη το κάνεις, ξέρω εγώ, φίλε, γιατί φοβάται, το κάνω την άνευ φίλη του. <Και> λοιπόν, Έφτασε σε αυτό το σημείο, τράβηξε το βίντεο, το στέλνει στη φίλη του, αρχίζει να τρέχει γιατί ο άλλο είναι πιο μικρό, αλλά τον φοβάται. Ναι. Έτσι, ωραία. Έφυγε, το βρήκα στην πλατεία εγώ, λέω τι έγινε, παπά, έτσι, 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 έτσι. Πάμε να βρούμε το. και να μιλήσουμε και με του γονεί του άλλου, να δούμε τι έκανε αυτό. Ναι. Κατάλαβες, Κατάλαβε. Γιατί εμεί δεν είχαμε. Με του άλλου γονεί μιλήσατε, εσύ. Ε, μίλησα με του άλλου γονεί, αλλά με πιο τέτοιο. Πήγαμε εδώ σε μια κατάδεση ναι. στην αστυνομία. Ναι. Εδώ τον είναι όμω. Ναι, την κρύβεται εδώ. Ναι. Λοιπόν, ε, στην κατάδεση αυτό που είπαν τα παιδιά, ναι. γιατί ήταν φοβισμένα πάρα πολύ, είπαν ότι αυτά τα τρία κουτάβια που ήταν εκεί πήγαμε, παίξαμε και φύγαμε. Ναι. Εντάξει. Αυτό είπαν. Τα νεκρά σκυλιά. Πώ έγινε και πέθανε και ψώφησαν Και εικόνα δηλαδή. Δεν υπάρχει κανένα να, να τυπώσει. Αντι... έγινε αυτό το σκυλάκι. τα σκυλάκια πώ κατέληξαν σε θάνατο.